Τη χαρά να απαντήσω στον κύριο Κεγκέρογλου πριν μερικές μέρες. Να διευκρινίσουμε κάτι καταρχάς, πολύ σημαντικό. Αυτό που είπα είναι ότι ιδανικά θέλουμε να μην επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός και να συνεχίσει να χρηματοδοτείται από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κανένας σε αυτή την αίθουσα που να διαφωνεί ότι τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕ είναι απαραίτητες δομές και για τα παιδιά και για τους γονείς, ιδίως για αυτούς οι οποίοι εργάζονται πολλές ώρες και δεν έχουν την πολυτέλεια να αφιερώσουν χρόνο με τα παιδιά τους. Εμείς λοιπόν αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Πρώτον, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας, θα ολοκληρωθεί και νομίζω θα το πετύχουμε η ένταξη της χρηματοδότησης του πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής ζωής για την επόμενη προγραμματική περίοδο και για το επόμενο σχολικό έτος, αν θέλετε. Αυτό δίνει τη δυνατότητα αυτομάτως ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα να ανανεωθούν αυτομάτως οι συμβάσεις όλων των εργαζομένων για άλλο ένα χρόνο. Από εκεί και πέρα, υπάρχει πράγματι μία ανάγκη και σωστά αντιθέτεται ομογενοποίησης, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών του διδακτικού προγράμματος, το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, και το οποίο αυτό σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας θα το δούμε άμεσα και θα προχωρήσουμε σε μία οριζόντια, αν θέλετε, δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών μπρος όλα τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, είτε λειτουργούν στο πλαίσιο των Δήμων, είτε λειτουργούν και στο πλαίσιο των ιδιωτών. Όπως είπε, σημάνατε, εσείς διαφωνείτε, η άποψη της κυβέρνησης είναι διαφορετική. Υπάρχει και ιδιωτικές επιχειρήσεις ΚΔΑΠ, οι οποίες λειτουργούνται και οι οποίες επιχορηγούνται, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το πρόγραμμα για τους παιδικούς σταθμούς, όπου μπορούν τα παιδιά εκτός από δημόσιο παιδικό σταθμό να επιλέξουν και ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Επίσης, ένα άλλο θέμα που πρέπει να το δούμε και θα το δούμε αναλυτικά είναι η γεωγραφική κατανομή των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Στην κεντρική Μακεδονία, για παράδειγμα, σε σχέση με τον πληθυσμό, υπάρχουν περισσότερα και σωστά υπάρχουν. Χρειάζεται πιθανόν να δούμε και πού μπορεί να δημιουργηθούν νέα ΚΔΑΠ, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και κυρίως στην περιφέρεια της Αττικής. Επομένως, λοιπόν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πρόθεση και βούληση και νομίζω θα. Εκτός συγκλονιστικότητα, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από ευρωπαϊκούς πόρους χρηματοδότηση. Σε διαφορετική περίπτωση, ξεκάθαρα το λέμε ότι τα προγράμματα θα συνεχιστούν ακόμα και αν χρειαστεί να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος έχει συγκεκριμένες αντοχές, όπως γνωρίζετε. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μας δίνει τη δυνατότητα αυτόματα να ανανέωση των συμβάσεων. Σε περίπτωση που δεν συμβεί, θα δούμε εναλλακτικές τρόπους κατά προτεραιότητα πρόσληψης των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη εμπειρία. Ευχαριστώ.